Για τη μουσική του συνάντηση επί σκηνής μίλησαν στο Happy Day ο Χάρης Βαρθακούρης και ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης. Εγώ δεν τη βλέπω την εκπομπή όταν προβάλλεται κάθε Τετάρτη. Αποφεύγω. Αλλά παρακολουθώ το hashtag. Οπότε στην ουσία μπορεί να παίζω μουσική, μπορεί να είμαι στο στούντιό μου, μπορεί να δουλεύω. Έχω ένα κινητό ανοιχτό μπροστά στο hashtag Globetrotters και παρακολουθώ τι γίνεται. Μέσα σε όλα σίγουρα πετάνε και άκομψα. Κυρίως έχει να κάνει με τα κιλά μας. Κάποια σχόλια που έχουν μείνει στο παρελθόν που τον θυμήθηκαν αυτόν. Πολλοί μιλούν για fake τσακωμό. Όποιος με ξέρει εμένα, ξέρει ότι θέατρο δεν παίζω ποτέ. Είμαι ένας χυδαία ειλικρινής άνθρωπος. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνω τέτοιο χατήρι σε κάποιον. Δεν μας ζητήθηκε ποτέ. Θεωρούσα ότι οι καυγάδες μας, αν θέλεις, οι ευσημαχίες μας, δεν θα παίζανε ποτέ, ότι ήταν άχρηστο υλικό για την εκπομπή. Δεν ήξερα. Στην πρώτη εκπομπή, πρέπει να σου πω, ότι όταν είδα ένα καυγαδάκι που με την πατσαβούρα, εγώ τότε συνειδητοποίησα ότι το προφίλ της εκπομπής είναι διαφορετικό από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Μου κακοφάνηκε λίγο, δεν σας κρύβω, στο πρώτο επεισόδιο η επιτυχία, αν θέλεις, της εκπομπής και του ζεύγους τελικά έχει να κάνει με τις επιλογές των ανθρώπων στο μοντάζ. Μου έχει τύχει να περπατάω στο αεροδρόμιο πριν από 2 εβδομάδες συγκεκριμένα και ξαφνικά ακούω πως περπατάω «Ήρωας!» και δεν κατάλαβα αμέσως για μένα, αλλά ξέρεις, γυρίζω το κεφάλι μου να δω ποιος φώναξε ήρωας και μου λέει «Ήρωας! Ήρωας!» Ισχύει ότι πληρώσατε τη μαφία του Buenos Aires για να κάνετε τα γυρίσματα? Όχι γυρίσματα, σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο λιμάνι όταν πήγαμε. Εγώ δεν το κατάλαβα, δεν έγινε μπροστά μου. Αλλά ο υπεύθυνος παραγωγής κάποια στιγμή έρχεται και μας λέει: «Παιδιά, ότι ήταν κάτι τύποι και είπαν ότι εσείς με τις κάμερες εδώ για να περάσετε από εδώ, ήθελαν ένα χατζηλίκι». Εντάξει. Βλέπετε μισή ώρα από 60 ώρες γύρισμα. Σαφώς είναι πολύ εύκολο να κάνουμε ένα καυγά στο 60ωρο. Θα παίξει. Θα νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε καυγατζίδες συνέχεια. Ωστόσο, τα βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα με τη γυναίκα μου. Κάθε Τρίτη στο Citizen, μπροστά από την Ακρόπολη. Θα χαρούμε όλους να σας δούμε και να σας βλέπουμε.